συνεχίζουμε με την ίδια κατάσταση όπως η κυρία έρθει εδώ και θα. Ή θα πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Αν νομίζετε ότι θα περιμένουμε από τον κάθε δήμαρχο, ο οποίος δημιουργούμε σίγουρα θα είναι και ντόπιος, να μας λύσει τα θέματα, εγώ νομίζω ότι είμαστε χαμένοι από χέρια, αλλά πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Μπορούμε να πετύχουμε την επαναλειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, στο κτίριο του Δήμου εδώ πέρα στην Περισσό, πράγμα το οποίο προβλέπεται από τον Πιστένη. Άρα αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, διότι το τοπικό συμβούλιο χωρίς να έχει και προσωπικό και οι δημότες. Υπάρχει και η γραμματιακή υποστήριξη. Και είναι υποχρεωμένοι. Ναι. Να σου δώσουν. Έτσι. Να εξυπηρετούνται για βασικές λειτουργίες, αυτό μπορούμε να το απαιτήσουμε, είναι υποχρέωση. Ο Δήμος λέει ότι η την ίσω δεν είναι μόνο η ιστιά. Προ το κάτω-κάτω ούτε η ιστιά είναι μόνο τώρα, έτσι. Απαλούν οι δήμαρχοι. Άρα, αν περιμένουμε να μα δείξουν τα θέματα, νομίζω δεν είναι γίνεται. Είμαι κάθετο. Οι κοινότητε Αρτιμισίου μετονομάζονται πλέον σε κοινότητες. Ωραία. Ωραία. Και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους, κοινότητες μέχρι 500 κατοίκους και από 500 κατοίκους και απάνω. Εμείς είμαστε στην κατηγορία από 2.000 μέχρι 10.000. Αυτές οι επιτροπές εκλέγονται ανεξάρτητα από τα κεντρικά. Είναι σε χωριστό ψηφοδέλτιο, το είπαμε την αρχή, δεν ξέρω αν όχι, το ερώτημα είναι το άλλο. Μπορεί και κάποια άλλη ομάδα να κάνει. Βέβαια, δεν είναι ένα θέμα, μην υπάρξει και διάσπαση. Δηλαδή, αν είναι να βγει μια άλλη ομάδα, α βγει η άλλη ομάδα και να αποχωρήσουν και εμείς. Άρα, αν πάμε σε διάσπαση, είναι το χειρότερο που μπορεί να γίνει, έτσι γιατί άμα γίνει ομάδα, δεν είναι. Αν έχουμε τρεις ομάδες, θα έχουμε τρία ψηφοδέλτια ξεχωριστά. Εννοείται. Θα μου πει αυτό είναι δημοκρατικό. Οι δήμαρχοι μπορούν να καταρτήσουν το τοπικό ψηφοδέλτιο, το οποίο όμως δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αν ένα δήμαρχο δεν θέλει να καταρτήσει το ψηφοδέλτιο, ο συνδυασμό του δεν βγαίνει άκυρο, ενώ πάντα έγινε άκυρο. Τώρα μπορεί να μην καταρτήσει. Τώρα μπορεί να μην καταρτήσει. Πε ότι η κοινότητα εδώ αποφασίζει πέντε πράγματα που πρέπει να γίνουν για την ελληνικό. Αν θέλει ο Δήμο, θα περάσουμε. Ορισμένα τα κάνει μόνο σου. Αυτό λέμε, έχει πιο πολύ θαυμαζότητα από πριν. Υποτίθεται ότι ο προϋπολογισμός του συντάσσει το τοπικό συμβούλιο τυπικά πρέπει να επικυρωθεί από το Δημοτικό. Υπάρχει διαδικασία, όπως γίνεται. Υπήρχε και στο Καποδίστρια και στο Καλλικρά. Όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν ίσχυσε ποτέ. Μην βλέπετε τώρα τον νόμο τον καινούριο Πιστένη ότι να δίνει στο τοπικό συμβούλιο αρμοδιότητες, δυνατότητες και όλα τα σχετικά. Πάλι το ίδιο πράγμα θα γίνει. Η οποιαδήποτε εκλεγή σαν δημοτική αρχή παίζει το δικό της παιχνίδι. Πέστε με ηλίθιο, πέστε με ό,τι θέλετε. Αυτό το πράγμα έχω καταλάβει όσα χρόνια ασχολούμαι. Ο νόμος όμως βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση. Διότι δίνει αρμοδιότητες. Και είναι λάθος αυτό που λες, ότι είχε αρμοδιότητες το τοπικό συμβούλιο με τον προηγούμενο νόμο. Δεν είχε αρμοδιότητες, είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τώρα μιλάμε ότι το συμβούλιο αυτό έχει χρηματοδότηση και έχει εντολή να υπογράφει, να πούμε, εκτέλεση πληρωμών. Αυτό σημαίνει, δεν με ενδιαφέρει. Περίμενε να τελειώσω. Λοιπόν. Ο πρόεδρος εκτελεί εντάλματα πληρωμών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μπορεί εδώ ο πρόεδρος να κάνει να πούμε ένταλμα πληρωμών. Δεν μπορεί. Επιτροπή, το βασικό είναι μέχρι τώρα υπήρχε ένας λίθαρχος. Πρέπει να φύγει ο λίθαρχος. Πρέπει ο κόσμος να μαζευτεί όπως μαζευτήκαμε σήμερα. Όταν λοιπόν θα υπάρχει συμμετοχή του κόσμου, από εκεί και πέρα πλέον και γίνει ένα σώμα καλό, αρχίζει να δουλεύει. Δεν μπορούμε να λέμε πώς θα λειτουργήσει ένας που βρεθήκαμε τώρα 10 λεπτά. Το βασικό είναι αυτό το πρόλογο που έκανε. Πρέπει λοιπόν ευψώς στην κατάσταση που έχει φτάσει οι κάτοικοι της να μαζευτούν, να πάρουν τα συμφέροντά τους και να δουν τι προβλήματα έχουμε και μετά να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να πω δύο πραγματάκια και το πρώτο να ενισχύσω την άποψη του Δημήτρη του Δημητρίου. Μίλησε για νέο κόσμο. Δυστυχώς για μια φορά έχουμε έλλειψη νέο κόσμο. Χωρίς νέο κόσμο δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα. Μας είναι ότι αφήσαμε όλα αυτά τα χρόνια σε μια επιτροπή σχετικά μεγάλων ηλικιακά ανθρώπων να ασχολούνται με την ΕΔΥΠΣΟ, δεν τους πιέσαμε να πούμε κι εμείς μέσα για να έχουμε πιθανόν καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε ευθύνη όλοι μας σε αυτό. Δεν τους
βάλαμε μπροστά σε κάποιες πιέσεις να γίνει μεγαλύτερη ομάδα, να πιέσουμε κυβερνήσεις κτλ. Κάτι που με ενοχλεί βέβαια είναι ότι μιλάμε τώρα για κοινότητα. Ο Δήμος της Ερυψού έγινε ένα κομματάκι ενός μπαζοποιημένου Δήμου και τώρα μιλάμε για κοινότητα. Με προκαλείς. Πριν 3 χρόνια σου είχα πει τι έπρεπε να γίνει. Και να το πω και εδώ μέσα. Έπρεπε να υπάρχει δήμαρχος από την Ερυψού, όχι τοπικό συμβούλιο. Μαζεύεις τους νυν συμβούλους που ήταν στο συμβούλιο, μαζεύεις τα σωματεία όλα και τους, μαζεύεις και τις τοπικές κομματικές οργανώσεις και παίρνεις το 80% εδώ. Έτσι έπρεπε να γίνει. Μπορείς να υπάρχει δήμαρχο με τοπικιστικά κομματεία. Γιατί τοπικιστικά είναι αυτό. Τοπικιστικά είναι αυτό. Γιατί είναι τοπικιστικά. Γιατί είμαστε τίποτε. Και εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Και εγώ κρίνω βάσει μια εμπειρία που είχατε το 98 εδώ πέρα. Αν θυμάσαι. Μαζί τι είχα. Που ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Είχε δουλέψει όλους τους όλους ανθρώπους και έφαγε μια πατόφλα στο κεφάλι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι συμφωνούμε να κατέβει αυτή η κίνηση. Βασική προϋπόθεση για μένα είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα κατέβουν πρέπει να είναι φωτισμένοι. Δεν γίνεται χωρίς φωτισμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν φύγει πέρα από την Αρκίτσα να έρθει να μας πει πως πρέπει να φτιαχτεί αυτή η πόλη. Δυστυχώς όμως υπάρχουν οι ψήφοι. Εγώ λέω ότι ο Κερασιώτης είναι αξιόλογος και αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι σε αυτή την επιτροπή. Να πω αυτός όμως δεν έχει ούτε 5 ψήφους, πώς θα γίνει αυτός ο δημοτικός. Και καταλήγει να γίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί οι οποίοι έχουν ανακυκλωθεί εδώ και 32 χρόνια πριν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό το πρόβλημα πες μου πώς θα λυθεί. Συμφωνώ. Πώς θα λυθεί οι άνθρωποι, γι' αυτό και δεν βλέπετε εδώ μέσα ανθρώπους που τους ξέρουμε, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, θα μπορούσαν να λάβουν τα ενία της πόλης και σαν δήμαρχοι και σαν δημοτικούς σύμβουλοι. Τους βλέπετε εδώ, όχι. Γιατί δεν έρχονται, γιατί προφανώς δεν έχουν τα κότσια να πάνε να αντιμετωπίσουν τον άλλο τον συμπολίτη του, ο οποίος έχει 200 ψήφους στην Κουκουβίτσα και άλλο 200 στα Γιάννη. Κουκουβίτσα δεν έχει το εδώ, δεν υπάρχει το σπίτι. Λέω. Βούλιο, ας πούμε, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Τώρα κάνατε μια συνέλευση, εντάξει, ενημερωθήκαμε σε κάποια πράγματα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Κατεβάζουν το δικό μας συνδυασμό τοπικό. Δεν μας ενδιαφέρει αν κατεβάσουν οι άλλοι τοπικά συνδυασμούς. Άμα βριστούν προφανώς οι υποψήφοι, διότι αν ο κόσμος θέλει εμάς, να ψηφίσει εμάς. Η συνέλευση συμφώνησε να συναντηθούμε την Τετάρτη 13 του μηνός. Ώρα 8 η ώρα, ίδια ώρα. Πνευματικό κέντρο. 13 του μηνός, ημέρα Τετάρτη 8 η ώρα, στο πνευματικό κέντρο. Τα θέματα της σημερινής διάταξης πρέπει να είναι το πρόγραμμα. Πώς θα βγούμε έξω στον κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε κάτι να πούμε. Σε αυτό θέλει χρόνο όμως για να γίνει. Ναι, θα καταθέσουν προτάσεις. Αυτό που υποστάθησε είναι μια καλή ιδέες και θα δούμε αν μπορούμε να καλέσουμε όλους τους υποψηφίους δημάρχους. Όχι, ένα σημαντικό πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε όλους τους δημάρχους, αλλά έναν ξεχωριστά. Ξεχωρίζουμε εδώ πέρα μία απαρτία. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Ή κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Να σου εξηγήσω κάτι. Κάποτε στην Ερυψού εδώ πέρα υπήρχαν λοιπόν. Ήμουν πρόεδρο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο των Εμπόρων. Καλέσαμε όλου του δημάρχου, του υποψήφιου δημάρχου, ένα-ένα. Είχαμε τα θέματα μα, τα είχαμε γράψει. Τι θέλουμε, φώτα του Δημητρίου. Τι θέλουμε, ο δρόμο αυτό ο διπλό να γίνει έτσι. Τι θέλουμε για να κινηθεί η αγορά, πού είναι τα μαγαζιά. Ό,τι θέματα είχαμε. Και όλοι λοιπόν, όλους τους βάλαμε μία μέρα την εβδομάδα και ερχόντουσαν και συζητάγαμε μαζί τα πράγματα. Η ερώτηση του σώματος πρέπει να είναι μετά από την εξέταση του προγράμματος. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκροτηθεί το σώμα πρώτα πάνω σε κάποιες πολύ γενικές αρχές για να υπάρχει. Τώρα αυτά με τους δημάρχους το θεωρώ εντελώς out. Δηλαδή ο Βενετής είπε τα καλύτερα. Έτσι θα λέγανε όλοι, θα σου κάνω αυτό, θα σου κάνω εκείνο. Τα έχουμε ακούσει 500 φορές και είναι χαμένος χρόνος, η δική μου άποψη. Αλλά λέω, το σώμα αυτό δεν μπορεί να συγκροτηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Πρέπει να βρούμε προγράμματα, όλα να γίνουν. Να γίνουν 5 αρχές τέλος πάντων και πάνω σε αυτές να τελειώνουμε δηλαδή. Τι θα συναντιόμαστε.